centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Γανάτσιο, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Βοηθήστε μας και με την άλλη ιδιότητα που έχετε. Αν δεν κάνω λάθος, είστε και... μέλος του γραφείου περιοχής Δυτικής Μακεδονίας. Και μέλος του γραφείου, ακριβώς. Τώρα, ίσως παρακολουθείτε τη συζήτηση που γίνεται και μάλιστα από χθες και σε πρωτοσέλιδα των εφημεριδών για αυτά που θα γίνουν την Κυριακή εδώ στο Βίτσι. Ενώ αίσθηση προκάλεσε από την άλλη, πρέπει να σας πω, και αυτό που κάνατε το Σαββατοκύριακο που πέρασε, αυτό το διήμερο στον γραμμό, και μάλιστα κυρίως με το θέμα το οποίο είχατε, κύριε Γκανάτσιο. Δηλαδή, έκανε πολύ εντύπωση αυτό που λέτε για την διάσωση των παιδιών από τον Δημοκρατικό Στρατό και τη συμβολή των σοσιαλιστικών χωρών. Πολλοί ρωτάνε από ποιους και τι διασώσατε ακριβώς, και θα τα συζητήσουμε όμως στην απορία. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτα για την επίσκεψη Στεφανή, όπως όλα δείχνουν, αν δεν αλλάξει κάτι, την Κυριακή στο Βίτσι, σε εκδηλώσεις για Βίτσι Γράμμο. Ναι, μάλιστα. Εκπροσωπώντας, όπως ακούγεται, και την κυβέρνηση, ο Υφυπουργός Άμυνας. Αυτό δεν έχει συμβεί. Θα λέγαμε, έχει πολλά χρόνια να συμβεί. Τελευταία φορά που πήγε και βουλευτής εκεί ήταν η κυρία Αντωνίου, πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν έχει πάει και ο κύριος Τζικαλάκης, είχε πάει λίγο κάποια στιγμή και αυτός, δεν ξέρω σαν βουλευτής αν έχει πάει όμως. Θα το ρωτήσουμε. Δεν το θυμάμαι. Για πείτε μας. Ναι, καταρχήν τις ημέρες που προηγήθηκαν και πέρασαν, με βάση και την εκδήλωση που αναφέρεται, βγήκε και μια ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Μάλιστα. Ακριβώς για το θέμα που θέσατε και σε αυτό να μείνουμε. Δηλαδή ότι η συμμετοχή του Υφυπουργού Αμήνη Στεφανής στην συγκεκριμένη αντικομμουνιστική εκδήλωση. Γιατί το λέτε αντικομμουνιστική? Θα σας πω, γιατί είναι την μια ώρα, ξέρετε γιατί σας το ρωτώ. Την ώρα που πέρσι, ας πούμε, ο κύριος Τζορτζόπουλος, που είναι από τους διοργανωτές, είπε ότι καλούμε και την άλλη πλευρά, χάθηκαν άνθρωποι και από την άλλη πλευρά, σε αυτό το μνημόσυνο. Μνημόσυνο κάνουμε. Ναι, θα σας πω. Καταρχήν, όπως βάζουμε και στην ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής και το αναφέρουμε σε αντικομμουνιστική εκδήλωση στη συγκεκριμένη περιοχή, κυρίως γιατί έχουμε παρατηρήσει και όλα αυτά τα χρόνια ότι και οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις διανθίζονται από μια φρασιολογία και από την εποχή των εκτελέσεων, των εξοριών, και σε αυτή την έννοια βάζουμε και την τοποθέτηση ότι είναι μια απαράδεκτη, άθλια και επικίνδυνη εκδήλωση. Και άμα θέλετε, επειδή το σχετίζεται και με αυτόν τον τρόπο, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα και εκδηλώσεις που αντίστοιχα γίνονται και από εμάς και εκδηλώσεις. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Όταν μιλάτε για αντικομμουνιστικό λόγο στις ομιλίες που γίνονται, τότε εσείς το θέμα που είχατε το Σαββατοκύριακο για την διάσωση των παιδιών από το Δημοκρατικό Στρατό, τι μπορούμε να πούμε? Ναι, αυτό θέλω να σας πω. Αυτό δεν είναι, επίσης μια πρόκληση για την άλλη πλευρά, ας πούμε, όπως το λέτε? Ναι, είναι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες περιεχομένου εκδηλώσεις. Γιατί αντίστοιχα εμείς προσπαθούμε να δώσουμε και συνέχεια σε όλο αυτόν τον τιτάνιο αγώνα που έδωσε και ο Δημοκρατικός Στρατός συνέχεια για της Εθνικής Αντίστασης και εδώ πέρα στη Δυτική Μακεδονία αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, και άμα θέλετε έναν τιτάνιο αγώνα απέναντι και στον Εγγλέζικο και στον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό, άμα θέλετε ένα τιτάνιο αγώνα για το πώς εξημερώσουν καλύτερες ημέρες. Και το βάζουμε αυτό γιατί και συγκεκριμένες εκδηλώσεις κηρύττουν έναν άκρο του αντικομμουνισμού, ξεφεύγοντας πολύ από την απόδοση τιμής και μνήμης στους νεκρούς του εφηλίου, όπως λένε και οι διοργανωτές. Ναι, αλλά δεν είναι και υπερβολικό να λέτε και να μιλάτε για διάσωση παιδιών? Δηλαδή τα υπόλοιπα που δεν διασώθηκαν, εγώ θα σας πω εντός εισαγωγικών, έπαθαν κάτι στην πορεία? Η χώρα μας, ας πούμε, καταστράφηκε, λοξοδρόμησε, πήρε το στραβό το δρόμο. Τι έγινε, δηλαδή, καταλαβαίνετε ποιο πνεύμα σας το ρωτώ. Είναι μια μεγάλη συζήτηση και ακριβώς γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε μέσα από ολοκληρωμένες εκδηλώσεις, τεκμηριωμένες με βάση τα ιστορικά γεγονότα και και την εικόνα που έχουμε, να αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα. Και υπάρχει και δημοσιευμένα και στα έτυπα και του κόμματος και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ομιλία ολόκληρη για αυτό το θέμα, για όποιον κόσμο ενδιαφέρεται, και είναι σημαντικό να το δει. Εμείς δεν λέμε ότι καταστράφηκε η Ελλάδα, λέμε στις συνθήκες που υπήρχαν εκείνη την περίοδο, ακριβώς που υπήρχε και η φτώχεια. Ναι, τουλάχιστον αυτό μπορείτε να μας το πείτε, από ποιους διασώσατε τα παιδιά? Οι σοσιαλιστικές χώρες αγκάλιασαν τα συγκεκριμένα παιδιά με μόρφωση, με στέγαση. Και από ποιους τα διασώσατε όμως, κύριε Γκανάτσιο? Αυτό μπορούμε να το πούμε τουλάχιστον.
Τι εννοείται από ποιους δεν διασώσαμε? Τα διασώσαμε με βάση αυτό που σας λέω, τις συνθήκες που υπήρχαν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τους πολέμους, την κατάσταση που υπήρχε. Ναι. Και από το δεκαετή πόλεμο που διεξαγόταν εκείνη την περίοδο. Τον οποίο αγώνα ξεκίνησε το ΚΚΕ όμως τότε, έτσι. Ξεκίνησε το ΚΚΕ, ήταν οι συνθήκες συγκεκριμένες. Την ένοπλη, ναι, ένοπλη πάλι. Ναι. Αυτή η ένοπλη πάλι θεωρούμε ότι είναι η κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης στην Ελλάδα. Κατά της εκλεγμένης τότε κυβέρνησης το 40... Εντάξει, εννοείται και οι συνθήκες τότε στη συγκεκριμένη περίοδο ήταν πολύ ιδιαίτερες, τις έχουμε αναδείξει κτλ. Αλλά είναι αυτό που σας λέω. Εννοείται ξεκίνησε, όπως το είπατε, και η ένοπλη πάλι κτλ. Ναι. Το θεωρούμε σαν μια κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης στην Ελλάδα. Ακριβώς γιατί και ο δημοκρατικός στρατός και ο αγώνας που έκανε ήταν δίκαιος, διεθνιστικός και εξέφραζε τα δικαιώματα των εργαζομένων και σας είπα, πάλευε σε αυτή την κατεύθυνση για το πώς εξημερώσουν καλύτερες μέρες χωρίς εκμετάλλευση κτλ. Αν είχε επικρατήσει τότε ο δημοκρατικός στρατός, πολλοί το ρωτάνε αυτό και θα ήθελα μια απάντηση, κύριε Κανάτσιο. Με ποια χώρα του Ανατολικού, κύριος Μπλοκ, που κέρδισε αυτή την αντίστοιχη μάχη, θα λέγαμε, ονειρευόταν να είναι η Ελλάδα? Το ρωτάνε πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, αν μπορείτε να μας το πείτε γι' αυτό. Τι να σας πω τώρα, με ποια χώρα, τι θα... Θα θέλατε να είμαστε, να συγκρινόμαστε σήμερα, ας πούμε. Δεν είναι να συγκρινόμαστε σήμερα, είναι και γιατί πάλευε ο δημοκρατικός στρατός. Και δεν υπήρχε ότι θα επιλέγαμε μια χώρα με την οποία θα θέλαμε να συγκριθούμε κτλ. Και, και γι' αυτό που πάλευε ο δημοκρατικός στρατός και γι' αυτό που παλεύει και σήμερα το ΚΚΕ, γιατί εμείς αυτό βάζουμε στο επίκεντρο. Έχει μια σημασία ότι οι εκδηλώσεις που κάνει το ΚΚΕ δεν είναι εκδηλώσεις που μένουν σε μια περιοχή, στη Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία. Είναι εκδηλώσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Και αν έχουμε να λέμε. Ναι, αλλά ξέρετε ότι Γράμμο και Βίτση το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εδώ γράφτηκαν οι. Εννοείται πιο σπουδαίες σελίδες αυτού του. Εννοείται και ήταν και. Πραγματικά εμφυλίου. Εννοείται. Του αυτό... πολέμου, ναι. Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς από το ΚΚΕ δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην περιοχή. Και ακριβώς δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην περιοχή για να μην υπάρχει η παραχάριξη της ιστορίας που δημιουργείται μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις. Και γίνεται και μεγάλη προσπάθεια και από το κόμμα και από τους φίλους του κόμματος, όπως σας είπα και πριν, με εκδηλώσεις, με μνημεία. Ναι. Γιατί προχθές στη Θεοτόκο, ακριβώς επειδή λέτε και για το Γράμμο και το Βίτσι, τα τελευταία τρία χρόνια έχει συγκροτηθεί και μουσείο στη συγκεκριμένη περιοχή, όπως και στην Καλυθέα, στη Φλόρινα κτλ. Ακριβώς για να έρχεται η νεολαία σε επαφή με αυτή την ιστορία. Γιατί για εμάς, κύριε Νατσούλη, το σημαντικό σε όλη αυτή την ιστορία και σε όλη αυτή τη διαδρομή είναι το πώς τα συμπεράσματα, τα ιστορικά από εκείνη την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, τις τρίχνες εποπίες του Δημοκρατικού Στρατού, είναι το πώς μπορούν να γίνουν κτήμα σήμερα. Γιατί σας λέω, και όταν το Δημοκρατικό Στρατός πάλευε για να καταργηθεί και μετά λες ανθρώπου από άνθρωπο για να ξημερώσει καλύτερες μέρες, και αν θέλετε αυτό που είπατε πριν, νοείται παλεύουμε για το σοσιαλισμό, και αντίστοιχα σήμερα και το ΚΚΕ παλεύει σε αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό λέμε και για αυτή την εκδήλωση, την οποία είπαμε και στην αρχή, ότι φαίνεται ότι και η κοινοβουλευτική απουσία της Χρυσής Αυγής έρχεται να καλυφθεί από την παρουσία και την εκπροσώπηση της κυβέρνησης, που θεωρούμε ότι αυτή η στάση, αυτή την εκδήλωση, επιδιώκει να ψαρέψει και στα θολά νερά της ακροδεξιάς και του φασισμού. Και όπως είπατε και εσείς στην αρχή, από τη δική σας πλευρά, είναι αυτό που είπατε κιόλας, ότι έχει πάρα πολλές δεκαετίες να συμμετέχει μέλος της κυβέρνησης. Επίσημα. Επίσημα, βέβαια, ναι. Βέβαια, απευθυνόμενοι και να σου το πω γι' αυτό, στον κομματικό μηχανισμό τοπικά της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη είναι λίγο επιφυλακτική. Δεν το γνωρίζω αυτό. Εάν θα έρθει τελικά ή πώς θα έρθει και πού θα πάει. Ναι, δεν το γι' αυτό γνωρίζω και εγώ είμαι και... λίγο κρατημένος αν τελικά θα έρθει και δεν αν τελικά αυτό, έρθει πού θα πάει. Έτσι. Δεν το γνωρίζω αυτό να σου πω. Εμάς, σας είπα και στην αρχή, η ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής και του Γραφείου Τύπου εκδόθηκε, αν δεν κάνω λάθος, το Σάββατο. Και συγκεκριμένα η ενημέρωση ότι θα συμμετέχει μέλος επίσημα της κυβέρνησης έγινε από τη διοργανώτρια αρχή. Τώρα, εμείς αυτό λέμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως, ναι, όπως είπατε και εσείς, συμμετέχαν κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, της Χρυσής Αυγής και διάφοροι άλλοι από το συγκεκριμένο ακροδεξιό χώρο. Και εμάς δηλαδή αυτό που βάζει και ανακοίνωση η συγκεκριμένη είναι ότι η κυβέρνηση να αποσύρει τον εκπρόσωπό της από τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Διαφορετικά. Ζητάτε ίδια... απόσυρση της επίσκεψης αυτής του κ. Σταφανής. Ζητάτε απόσυρση της απόφασης και... να έρθει εδώ ο κ. Σταφανής. Ναι. Ναι, το βάζουμε αυτό γιατί για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητο συμπλήρωμα και στην καταστολή και στην επίθεση στα εργατικά δικαιώματα αντικομουνισμός. Γι' αυτό λέμε για την επίσημη συμμετοχή της κυβέρνησης. Τώρα, για αυτό που μου λέτε, δεν μπορώ να πω αν θα συμμετέχει κάποιος από εδώ πέρα ή δεν θα συμμετέχει, δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να πω κάτι και γι' αυτό. Τώρα, πολλοί λένε ότι η Ελλάδα είναι πολύ μακριά, η σημερινή Ελλάδα είναι πολύ μακριά από αυτά τα γεγονότα. Έχουμε χίλια μύρια προβλήματα μπροστά μας και είναι ίσως πολυτέλεια και το Βίτσι όπως γίνεται, ίσως πολυτέλεια και
οι εκδηλώσεις που κάνετε κι εσείς στον Γράμμο. Πιστεύετε ότι αυτά πρέπει να μείνουν, να τα καταγράψει ο ιστορικός και να μείνουμε εκεί, ή πρέπει κάθε χρόνο να έχουμε επανάληψη των εκδηλώσεων αυτών? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, γιατί η Εθνική Συμφιλίωση νομίζω ότι είναι πια μια πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι κάποιος, ακόμη και αν ανήκει στον δεξιό χώρο, έχει να χωρίσει στη σημερινή Ελλάδα κάτι με εσάς, κύριε Κανάτσιο, που είστε στο ΚΚΕ. Προφανώς, κύριε Νατσούλη, εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αυτό με όλο το λαό. Ίσα-ίσα, και δεν ξεχωρίζουμε κάποιον ανάλογα και, αν θέλετε, να σου πω και τι κόμμα ψηφίζει κτλ. Και λέμε ότι ο ίδιος ο λαός σήμερα και συνολικά ο λαός, οι εργαζόμενοι. Άρα λοιπόν έχουν κάποιο νόημα όλα αυτά? Αυτό ρωτάμε. Θα σας πω ότι για μας έχουν νόημα και πολύ νόημα. Και θα ήταν και λάθος, όχι λάθος, πώς να το πω. Δεν θα ήταν σωστό να πω ότι δεν έχει νόημα από τη στιγμή που σαν κόμμα, και όπως είπα πριν, όχι μόνο και στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και σε όλη την Ελλάδα που έδρασε και ο Δημοκρατικός Στρατός, προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορία από την πλευρά που σας είπα. Ότι η συγκεκριμένη περίοδος, τουλάχιστον για τη δική μας πλευρά, βγάζει συμπεράσματα σημαντικά, ιστορικά, που είναι οδηγός για το σήμερα. Γιατί, αν θέλετε να σου πω κάτι, είναι διαφορετικές οι συνθήκες που υπήρχαν τότε, διαφορετικές και σήμερα. Αλλά και τότε, όπως σας είπα πριν, είχες μια σύγκρουση. Γιατί, να σας πω κάτι, εννοείται δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με το λαό. Αλλά ο Δημοκρατικός Στρατός τότε ερχόταν ενάντια στα σχέδια του Βαφλίντ, ενάντια στην επέμβαση των Αμερικάνων που βομβάρδισαν με χιλιάδες ναπάλμ τους μαχητές και τις μαχήτρες του Δημοκρατικού Στρατού, από τον εγγλέζικο υπεριαλισμό. Δηλαδή, ήταν, γι' αυτό σας είπα, ήταν και ένας αγώνας διεθνιστικός, ταξικός και δίκαιος. Και σε αυτή την κατεύθυνση, αυτό που και εμείς προσπαθούμε σήμερα να αναδείξουμε, είναι ότι παίρνουμε τη σκυτάλη από αυτόν τον αγώνα που, ξαναλέω, για μας ήταν δίκαιος, και συνεχίζουμε με τις σύγχρονες μορφές που υπάρχουν σήμερα, με τα νέα δεδομένα, ακριβώς να παλεύουμε για να αλλάξουν τα πράγματα, για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες. Έχετε λοιπόν τις σοβαρές αντιρρήσεις σας για αυτό που γίνεται στο Βίτσι, το χαρακτηρίσατε όπως το χαρακτηρίσατε. Αλλά να μείνει όμως, βάζουμε όμως συγκεκριμένο θέμα, και για το νομίζω είναι καθαρό και από την ανακοίνωση την οποία εκδόθηκε, ότι εστιάζει στην επίση συμμετοχή τη κυβέρνηση. Ακριβώς. Τώρα στη συζήτηση. Το είπαμε. Νομίζω ότι ξεκαθαρίσαμε με πολύ απόλυτο τρόπο. Κύριε Νατσούλη, ξέρετε κι εσείς, γιατί είναι ένα θέμα που μπορεί να συζητηθεί και συζητιέται. Έχει πολλές πλευρές. Δεν είναι που μπορεί να εξαντληθεί σε μια συζήτηση. Εμείς, το θέλω να πω, μπαίνει το συγκεκριμένο ζήτημα για αυτή την ανακοίνωση την οποία μπήκε. Τώρα, με έκανε εντύπωση όμως ότι είχατε αντιρρήσεις και γι' αυτό που έγινε και από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ στο Γράμμο. Ναι. Ναι. Εκεί γιατί είχατε αντιρρήσεις? Αντιρρήσεις. Την ώρα που στο συγκεκριμένο χώρο είναι ο εγγονός του ιστορικού γιατρού, του Κόκαλη, ο Πέτρος ο Κόκαλης. Λέτε για την εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στον Γράμμο, ναι. Θα σας πω, είχαμε βγάλει και μία ανακοίνωση, μάλιστα, η οποία είχε δημοσιευτεί. Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είναι και αυτό που σας είπα πριν. Έχει μία ιδιαίτερη σημασία και στις συνθήκες τις οποίες βρισκόμαστε σήμερα. Πραγματικά, όταν επιλέγουμε τέτοιες εκδηλώσεις, να ξέρουμε και τι εκδηλώσεις είναι. Δηλαδή, σωστά, αλλά ΣΥΡΙΖΑ, να μην φάνηκε προς τα έξω ότι μόνο το ΚΚΕ δικαιούται να κάνει εκδήλωση, κανείς άλλος. Αυτό είπα. Δηλαδή, αυτό να μην είπα. Περάσει αυτό το Είμαι θέμα. Είμαι πολύ προσεκτικός, γι' αυτό είπα ότι εννοείται ο καθένας έχει το δικαίωμα. Άρα, να γιατί κάνει έχετε αντίρρηση και για τους ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς δεν είναι ότι έχουμε αντίρρηση. Εμείς ανοίγουμε μια αντιπαράθεση. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια και σαν κυβέρνηση, ο διαβολικός καλός Τραμπ. Μην ξεχνάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε το στρατηγικό διάλογο με την Αμερική για την επέκταση της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδα-ΙΠΑ για τις βάσεις στην Ελλάδα. Με τη Σούδα, γνωρίζετε πολύ καλά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, όταν έχεις το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν μπορείς σήμερα να λες ότι είμαι αριστερός, έχω μια αριστερή φρασιολογία, αλλά να είμαι με τα μπούνια με τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, με όλους αυτούς που έχουν σπείρει τον όλεθρο, την προσφυγιά, τους πολέμους κτλ. Και σας θυμίζω και το είπα πολλές φορές και πριν, ότι ο Αμερικάνικος υπεριαλισμός έριξε χιλιάδες να πάνε στα κεφάλια των δημοκρατικών, των μαχητών και μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού. Επομένως, είναι λίγο και αντιπαραθετικό την ίδια στιγμή να δίνεις το χέρι σε αυτούς που δημιουργούν το πρόβλημα και την άλλη στιγμή να τιμάς και τους υπόλοιπους. Εμείς από αυτή την πλευρά ανοίξαμε και την αντιπαράθεση, που νομίζω υπάρχει και ανακοίνωση από αυτή τη σκοπιά. Δεν έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να κάνει ό,τι εκδηλώσει θέλει και ο καθένας, εννοείται. Εμείς ανοίγουμε την πολιτική αντιπαράθεση με βάση και την πολιτική τοποθέτηση και το πώς ο καθένας προσεγγίζει τα πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Κανάτσιο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και εσείς στην εκπομπή μας σήμερα για να συζητήσουμε αυτό το θέμα που, επαναλαμβάνω, λόγω επίσκεψης Στεφανή γίνεται πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες και φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση. Εν μέσω Αυγούστου, μάλιστα. Δηλαδή,
στον καυτό μήνα. Είναι και άλλα θέματα. Εννοείται τώρα στην επικαιρότητα. Και είναι και τα καυτά θέματα επίσης επικαιρότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Με τα ζητήματα της υγείας. Εντάξει, κάποια άλλη στιγμή μπορούμε να τα. Εννοείται. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.